Ωραία, λοιπόν. Είπαμε κάποια πράγματα για τα brand. Τώρα η επόμενη ομιλία έχει σαν θέμα τα brands. Έχει νόημα να μελετήσουμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία κάνουν ένα brand ισχυρό και αποδοτικό, καθώς και επίσης τις στάσεις που έρχονται από το μέλλον σε σχέση με τα brands. Η Ευρυδίκη Παπαχρήστου έχει το λόγο. Ξεκινώντας λοιπόν από τα brands και τα results των 10 τελευταίων ετών, θα παρατηρήσετε και ελπίζω να μην σας κουράσουν τα νούμερα και τα στατιστικά, στο πρώτο κομμάτι αριστερά, ότι η αξία, το value του brands από το 2006 έως σήμερα έχει τριπλασιαστεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν μέγεθος και σαν αύξηση να το... να το κρατήσουμε, διότι τα brands δεν σταματούν. Αναπτύσσονται, εξελίσσονται, επενδύουν. Και φαίνεται ότι ο καταναλωτής το εισπράττει και το ανταποδίδει. Πιο συγκεκριμένα, στα top 10 των παγκοσμίων brands, αυτά τα 10 χρόνια, φυσικά και υπερτερεί η Apple, όπως βλέπετε, με μια αύξηση μέσα σε 10 χρόνια ανάπτυξη της αξίας της πάνω από 3%, ακολουθεί η AT&T, brand πάνω στις τηλεπικοινωνίες, η Amazon.com, η Domino's Pizza, για όσους δεν γνωρίζετε τα λόγο, η Sport που ασχολείται με πίρες, η Verizon πάλι με τηλεπικοινωνίες, η Google είχε μία ανάπτυξη στην αξία της 300% μέσα αυτά τα 10 χρόνια, η Zara, η SAP που μπορεί να μην το ξέρετε αλλά είναι πολύ γνωστή για το ERP της και η Hermes Paris. Θέλω λίγο, παρότι μπορεί να μην σας μείνει τίποτα από όλα αυτά, ούτε σαν νούμερα, εντάξει το λογότυπο της Apple φαντάζομαι ότι είναι επειδή είναι πρώτο, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα που δραστηριοποιούμε σε αυτό το κλάδο, αλλά και για όσους από εσάς κάνετε το ίδιο, στα 10 top 10 brands που είχαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην αξία τους τα τελευταία 10 χρόνια, ότι έχουμε δύο εταιρείες που ασχολούνται με την ένδυση, η Zara και η Hermes. Πολύ σημαντικό, ανάμεσα σε όλη τη τεχνολογία, να υπάρχουν δύο τέτοια brands. Κάτι επίσης αξιόλογο είναι η τεράστια ανάπτυξη της Κίνας. Το 2006, μέσα στα top 100 παγκοσμίως των brands, υπήρχε
Πόσα γράφει εκεί, δεν βλέπω από εδώ. Ένα. Ένα brand σαν τόπο 100 κινέζικο. Και σήμερα, το 2015, έχει 14. Με αύξηση της αξίας αυτών των brands πάνω από 1000%. Πάρα πολύ σημαντικό. Περισσότεροι από εμάς νομίζουμε ότι στην Κίνα απλά παράγουν. Λάθος. Όχι μόνο παράγουν, αλλά προάγουν και δικά τους εμπόρια brands. Και τα προάγουν εξαγόγημα, έτσι. Όχι μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Όλο η αξία των brand μετατρέπεται σε τεχνολογία. Κάποια τελευταία νούμερα, η τεχνολογία του 2006 είχε εφαρμογή στα brands κατά 35% και αυξήθηκε το 2015 κατά 44%. Είναι μια τεράστια αύξηση και προβλέπεται ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και στα επόμενα 10 χρόνια. Άρα η τεχνολογία έχει μπει μέσα σε όλα τα brands, σε όλο το χτίσιμο των brands και θα συνεχίσει να ισχύει αυτό. Τώρα, μετά από αυτό το πέρασμα το πολύ γρήγορο των 10 ετών, τι γίνεται σήμερα. Σήμερα το 2015, στα top 10 brands, όπως βλέπετε, είναι μεγάλη απόκριση του πρώτου από το δεύτερο, επικρατεί φυσικά πάλι η Apple. Ακολουθεί δεύτερη η Google, η Microsoft τρίτη, IBM, Visa, AT&T, Coca-Cola, συγγνώμη, Vezo, Coca-Cola, McDonald's και Marvel. Το 2015, σίγουρα, μέσα από αυτό το διάγραμμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένδυση πολύ δυναμικά, αλλά βλέπουμε αρκετά από τα ίδια brands που είχαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μέσα στα τελευταία 10 χρόνια να όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά να έχουν μπει και στην πρώτη δεκάδα. Κάποια trends cross-category, εντελώς αποσπασματικά, η λέξη disruption θα την βλέπουμε και θα την ακούμε από εδώ και πέρα όλο και περισσότερο. Οι αλλαγές στις κοινωνικές τάσεις επηρεάζουν όλες τις κατηγορίες. Πρέπει όλα τα brands ή κάθε ένα αυτό που προσπαθεί να διεισδύσει στην αγορά να διαφοροποιείται. Αυτή η διαφοροποίηση είναι ακόμη πιο σημαντική και θα συνεχίσει να είναι πιο σημαντική, αλλά δυστυχώς θα είναι δυσκολότερο να επιτευχθεί. Το brand experience. Ακούμε συνέχεια, ιδιαίτερα στον χώρο του εμπορίου, ακόμη και διαδικτυακά, πρέπει να προσφέρουμε στον καταναλωτή μας ένα νέο, ένα καινούριο experience. Το brand experience είναι ένας όλο και περισσότερο σημαντικός τρόπος να επικοινωνηθεί αυτή η διαφορετικότητα. Επίσης, τα brands φαίνεται ότι ζητούν και ο καταναλωτής περιμένει να προσφέρουν μια υψηλότερη σημασία ή ένα διαφορετικό σκοπό, εν πάση περιπτώσει, και συνδέονται λοιπόν με τους καταναλωτές σε ένα πιο βαθιά βιώσιμο επίπεδο. Αν έχετε ακούσει και την αγγλική λέξη sustainability, πρέπει να είναι βιώσιμα. Ασφάλεια, το security. Η ισορροπία είναι πιο λεπτή, καθώς τα brands πλέον σκάρουν όλο και πιο βαθιά στα δεδομένα που απλόχερα πλέον ο καταναλωτής, σαν χρήστης διαδικτύου, δίνει προς τα brands. Η υγεία. Η υγεία και τα διάφορα ingredients, τα συστατικά, είναι ανησυχίες που βοηθούν την αγορά προς τη δημιουργία νέων προϊόντων. Είπαμε τι έγινε τα τελευταία 10 χρόνια. Σας ανέφερα εντελώς επιγραμματικά τι συμβαίνει σήμερα. Τι θα γίνει στο μέλλον. Οι καλύτερες επιλογές θα κάνουν τα brands πιο σημαντικά. Πολλοί παράγοντες όμως θα κάνουν την επιλογή ποιο brand θα επιλέξει ο καταναλωτής από κάποιο άλλο, ακόμη πιο περίπλοκο. Η τεχνολογία θα χαμηλώνει τα εμπόδια, αλλά νέοι ανταγωνιστές θα εισέρχονται στην αγορά. Άρα, οι millennials, που τα περισσότερα brands στοχεύουν σε αυτούς, θα έχουν πιο ισχυρές προσδοκίες γύρω από την αυθεντικότητα, εξατομίκευση, ωφέλεια και βιωσιμότητα. Θα πρέπει τα brands να κάνουν διαφορά. Αυτό το different που είπα πριν, αλλά διαφορά με σημασία. Ο πελάτης θα επιλέγει brands σε σχέση με το status που θα του προσφέρει. Με την εμπειρία που θα βιώνει, με το συνέστημα που θα ζει, με το design που θα εισπράττει και με το στυλ που θα του δημιουργούν. Δεν χρειάζεται όλα τα brands να σώσουν τον κόσμο. Έτσι. Ούτε τα δικά σας. Κανένα όμως δεν πρέπει να τον υποβαθμίσει. Ο κόσμος και γενικά το environment και το sustainability είναι τρελό megatrend. Σας το λέω. Όλες οι μελέτες και οι έρευνες το υποδεικνύουν. Λειτουργία με εμπορική οικολογία όπου το όφελος και το κέρδος θα είναι σε ισορροπία.
Τώρα, να μιλήσω και λίγο για τον κλάδο της ένδυσης. Σας έδειξα πριν ένα διάγραμμα σχετικά με τα top 10 brands παγκοσμίως. Στο top 10 του apparel, τα 10 top brands ξεκινάνε από την Nike, που ηγέτης συνεχίζει να παραμένει στην πρώτη θέση. Ακολουθεί η Zara, H&M, η Ιαπωνέζικη Uniqlo, η Βρετανική Next, γνωστός όμως Ralph Lauren, Adidas, Hugo Boss, Lululemon και Tommy Hilfiger. Αν δείτε λίγο τελευταία στήλη εδώ, θα παρατηρήσετε ότι τα περισσότερα οι brands, η αξία του brand σε σχέση με το 2014, το περισσότερο έπεσε. Παρέμειναν όμως στο top 10. Απλά άλλαξαν θέση. Εκτός από την Nike. Η Nike είχε τη μεγαλύτερη αύξηση σε αξία μέσα σε ένα χρόνο. Και προβλέπεται ότι θα είναι τόσο ισχυρός παίκτης που παρότι τουλάχιστον στον χώρο των sportswear, που υπήρχε η Nike δεύτερη Adidas στο μυαλό μας και τρίτη-τέταρτη όλοι οι υπόλοιποι, τη δεύτερη θέση την έχει χάσει πλέον η Adidas και έχει αντικατασταθεί από την Under Armour. Ναι, Nike πρώτη, δεύτερη Under Armour, τρίτη Adidas. Έχουν άσχετη δεύτερη θέση. Okay. Πάμε λίγο να δούμε κάποια νούμερα σχετικά με τη συμπεριφορά του καταναλωτή και πόσο ο καταναλωτής ανταποκρίνεται σε αυτά που του προσφέρουν τα brands. Η μισή από εμάς, από τους αγοραστές, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε όταν μπαίνουμε σε ένα κατάστημα. Μπαίνουμε και δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Σχεδόν όλοι μας δεν μπορούμε να βρούμε τον κατάλληλο βοηθό εντός του καταστήματος για να μας βοηθήσει να βρούμε το προϊόν που ψάχνουμε. 60% από εμάς αγοράζουμε περισσότερο όταν μας βοηθάει κάποιος μέσα στο κατάστημα. Μην σκεφτείτε τώρα ότι μπαίνετε σε ένα κατάστημα και δεν θέλετε κανένα να σας βοηθήσει και οι περισσότεροι από εσάς θέλετε να ψάξετε. Μπορεί να ισχύει, αλλά να ξέρετε στο εξωτερικό πλέον έχει αλλάξει αυτό. Θέλουμε την διάδραση με τον βοηθό, με τον shop assistant. Θέλουμε κάποιος να έρθει, να μας βοηθήσει, έστω και σε απόσταση, σε εισαγωγικά, και να νιώσουμε ότι είμαστε ξεχωριστοί. Σχεδόν όλοι θα επιστρέφαμε στο κατάστημα όπου λάβαμε βοήθεια από κάποιον βοηθό που εισπράξαμε ότι ήξερε αυτό που έκανε. Ήξερε τα προϊόντα που πουλιώντας στο κατάστημα, ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει συγκεκριμένα για μας. Πολύ σημαντικά δεδομένα, δεν πρέπει να τα παραλείψουμε. Οπότε, όταν χτίζουμε ένα brand, πρέπει να πάρουμε δράση. Τι να κάνουμε? Πρέπει να χτίσουμε ένα ολοκληρωμένο brand που να προσφέρει εμπειρία, η οποία είναι συναρπαστική, ταυτόχρονα όμως σταθερή σε όλα τα σημεία. Να γνωρίζουμε τον πελάτη μας πραγματικά, να γνωρίζουμε τις ανάγκες και τις συμπεριφορές του, έτσι ώστε να καλλιεργήσουμε μια βαθιά σχέση μέσα από τις δράσεις του brand, αλλά να φαίνεται ότι εκτιμάται αυτή η σχέση, ότι δεν τη χτίζουμε προκειμένου να μας αποφέρει εμάς κέρδος. Δεν πρέπει όλα να είναι νούμερα για το brand. Να προσφέρουμε στον πελάτη λοιπόν ένα συνδυασμό αξίας και χρημάτων που να διαφοροποιείται και να μην δίνει έμφαση μόνο στην τιμή. Έτσι. Μια πρόταση λιγότερο επιβλητική. Άρα λοιπόν, φτάνουμε σε μια αγοραστική εμπειρία που πρέπει να είναι κομμένη και γραμμένη στα μέτρα του πελάτη. Η παραδοσιακή λιανική πώληση έχει περάσει πραγματικά στην ιστορία. Ένα μεγάλο ποσοστό όμως των brands, δυστυχώς, αδιαφορεί για τις τεχνολογικές εξελίξεις, χάνοντας έτσι σημαντικές ευκαιρίες να δεσμεύσουν τον καταναλωτή σε εξατομικευμένες εμπειρίες. Η τεχνολογία προσφέρει καινοτόμους τρόπους για να χτιστεί μια προσωπική σχέση μεταξύ της λιανικής και των καταναλωτών. Ένα τέτοιο παράδειγμα, το Αυγουστίνιο του 2014, η εταιρεία Yves Saint Laurent με τα καλλιτικά της, σε συνεργασία με την Google Glass, προσέφεραν ένα ιδιαίτερο retail experience εντός του καταστήματος, όπου ένας ανώνυμος πελάτης ή και επώνυμος λάμβανε τις υπηρεσίες ενός makeup artist, ο οποίος φορούσε την τεχνολογία του Google Glass, μαγνητοσκοπούσε τη διαδικασία, ακόμα και τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούσε, και μετά αυτό το βιντεάκι μπορούσε να το στείλει στον πελάτη ή να το ανεβάσει στο YouTube, ή να υπάρχει μια διάδραση και ο πελάτης στον δικό του χρόνο και χώρο, όσες φορές ήθελε μπρος-πίσω να παρακολουθήσει ξανά τη διαδικασία που βίωσε μέσα σε ένα κατάστημα ελληνικής. Εδώ έχω ένα βιντεάκι, αν παίξει. Δεν έπαιξε. Thank you.
ακολουθήσουν την εφαρμογή της τεχνολογίας στα καταστήματα. Το ίδιο concept με τη χρήση των Google Glass συνέλαβε και η Virgin Atlantic, η γνωστή για όλους μας αεροπορική εταιρεία. Η συνοδοί των αεροσκαφών φορούσαν τα Google Glasses. Με το που πλησίαζε ο πελάτης, ο επιβάτης, λαμβάνει ειδοποίηση με όλα τα στοιχεία και είχαν τη δυνατότητα να τον χαιρετήσουν προσωπικά με το όνομά τους. Μπορούσαν να του παρέχουν λεπτομέρειες για το ταξίδι του και επίσης τοπικές πληροφορίες για τον προορισμό. Πολύ εξατομικευμένο. Τώρα, τι θα γίνει στη Λιανική. Οι μελέτες λένε ότι οι καταναλωτές ποτέ δεν θα εγκαταλείψουν τα καταστήματα. Ακόμη και αν όλα τα νούμερα δείχνουν ότι οι online πωλήσεις θα χτυπήσουν λιμιτά. Δεν θα αφήσουν ποτέ επίσης την άνεση και την ελευθερία που κέρδισαν με τη τεχνολογία. Μια επίκον τεχνολογία, σημειώστε το λίγο στο μυαλό σας, όσο δεν το γνωρίζετε, γιατί θα το αναφέρω και μετά. Μια επίκον τεχνολογία, οι συνδεδεμένοι καταναλωτές μπορούν να ταυτοποιηθούν όταν εισέρχονται σε ένα κατάστημα. Η επιχείρηση λοιπόν συνδέεται άμεσα με τον λογαριασμό του πελάτη, δίνοντας πληροφορίες σχετικά με τις αγοραστικές του συνήθειες, το μέγεθος του ρούχου, το wish list που έχει αποθηκευμένο στην κινητή του συσκευή, ακόμα και προϊόντα που δεν τα έχει βάλει στο καλάθι ακόμη. Άρα το κατάστημα ξέρει ό,τι κινήσεις έχουμε κάνει στην κινητή μας συσκευή, με το που θα εισερχόμαστε μέσα στο κατάστημα. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να του πούμε ναι ή όχι, θα το κάνει ούτως ή άλλως. Δεν θα πληρώνουμε με μετρητά. Δεν θα πληρώνουν πιστωτικές κάρτες, θα πληρώνουν μέσω smartphone. Αντί για πιστωτική θα χρησιμοποιούμε applications. Θα συνδυάσουμε λοιπόν παραδοσιακή πώληση και τεχνολογία. Εμπειρίες που μαγεύουν τον αγοραστή και προσφέρουν αυθεντική χρησιμότητα. Άρα λοιπόν στην ερώτηση που πιθανότατα να υπάρχει στο κεφάλι σας, αν θα είναι τελικά οι εμπορικές συναλλαγές στο μέλλον σε φυσικό περιβάλλον ή ψηφιακό, δεν ξέρω, έχετε κάποια απάντηση. Η απάντηση είναι από ένα λογοπαίγνιο των δύο λέξεων. Δεν είναι ούτε physical ούτε digital. Είναι digital. Βλέπω κάτι χαμόγελο, μάλλον το βρήκατε. Okay. Θα χρησιμοποιούμε λοιπόν τον ψηφιακό κόσμο για να κάνουμε τον αναλογικό μας καλύτερο. Με στόχο πάντα τον πελάτη. Με στόχο να προσφέρουμε υπηρεσίες όπως ακριβώς τις θέλει ο πελάτης. Τώρα θα ξεκινήσω να σας περιγράψω σύντομα το ταξίδι της λιανικής αγοράς του πελάτη στο κοντινό μέρος. Έναν υποψήφιο πελάτη μέσα σε 8 βήματα, η Σοφία, έτσι την έχουμε βαφτίσει, σε 3 διαφορετικά μέρη, στο σπίτι της, on the go και στο κατάστημα. Πώς από τη σύλληψη της ιδέας της αγοράς, από την έμπνευση, δηλαδή θέλω να αγοράσω κάτι, μέχρι την τελική παράδοση του προϊόντος, από όσα στάδια θα περάσει και πόσο διαφορετικά είναι από αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, η Σοφία βρίσκεται μέσα στο λεωφορείο. Πηγαίνει προς το σπίτι. Γυρίζει από τη δουλειά. Λαμβάνει μια ειδοποίηση στο κινητό της. Φαντάζομαι πολλοί από εσάς που έχετε γραφεί με newsletters σε διάφορα brands, κατά κύριος εντελώς στο άσχετο, λαμβάνετε ένα SMS, σας λέει σήμερα έχουμε προσφορές. Λαμβάνει λοιπόν μια ειδοποίηση από ένα από τα αγαπημένα της καταστήματα και την ενημερώνω ότι κάποια από τα φορέματα που της ταιριάζουν τα έχουν φέρει μόλις στο κατάστημα. Η Σοφία περιηγείται μέσα στις προσφορές, βρίσκει κομμάτια που της αρέσουν. Αλλά το λεωφορείο φτάνει στον προορισμό της. Πρέπει να κατεβεί. Κατεβαίνει και σκέφτεται, OK, θα τα βάλω στο watch list για να τα δω αργότερα στον ελεύθερο μου χρόνο. Μπαίνει στο σπίτι της. Αφήνει το κινητό της, κάποια στιγμή εκεί που αράζει, λέει θα πάρω το tablet. Παίρνει το tablet, όλα συνδεδεμένα. Μπαίνει ξανά στο site, βλέπει το watch list και μπορεί να κάνει virtual fitting τα φορέματα που της έχει κάνει πρώτα στο brand, στο σώμα της. Πώς έχουν περάσει ήδη τα στοιχεία της μέσα και μπορεί να δει εικονικά το σώμα της. Κάποια στιγμή αποφασίζει να επισκεφτεί το κατάστημα. Μέχρι στιγμής τα βλέπει όλα ψηφιακά. Στο τέλος της εβδομάδας λοιπόν η Σοφία επισκέπτει το κατάστημα για να δει τα φορέματα από κοντά. Με το που μπαίνει στο κατάστημα, υπάρχει αυτό το NFC kiosk, ακουμπάει το κινητό της, όχι απαραίτητα το κουμπίσει, απλά πλησιάζει.
λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις από το κινητό της, τι έχει στο watch list, τι νούμερο είχε επιλέξει, τις προηγούμενες αγορές της, sizing, ποια πράγματα αγόρασε, ποια πράγματα επέστρεψε, τα πάντα. Αυτό είναι σε εντελώς real time με τον shop assistant, ο οποίος καταφθάνει με τα ρουχαλάκια στο χέρι. Τσακ, μόλις μπήκε με τα ρουχαλάκια. Της προτείνει αν θέλει να τα δοκιμάσει, αλλά η Σοφία δεν έχει πάρει ακόμα τα... Μάλλον δοκιμάζει ένα, καταλήγει ότι είναι τέλειος εφαρμογή, θέλει πάρα πολύ να το αγοράσει, χρήματα δεν έχει όμως, οπότε αφήνει την αγορά για το μέλλον. Καθώς φεύγει, τι μπορεί να κάνει όμως, χρήματα δεν έχει να το αγοράσει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τους καθρέφτες ενισχυμένης πραγματικότητας, το Augmented Reality Mirrors. Τι κάνουν αυτοί οι καθρέφτες. Στην Αμερική υπάρχουν ήδη. Στην Ευρώπη σιγά σιγά. Δεν είναι κάτι επιστημονικής φαντασίας. Έτσι, μέσα σε 5 χρόνια τα περισσότερα καταστήματα ανεργής θα έχουν τέτοιους καθρέφτες. Μπορεί να δοκιμάσει εικονικά τα ρούχα της. Οι αισθητήρες θα διαβάζουν το σχήμα του σώματός της και μάλιστα θα κινείται και το σώμα της μαζί με τις κινήσεις της. Επίσης θα μπορεί να κάνει διάδραση με τους καθρέφτες με οθόνη αφής. Τι άλλο θα μπορεί να κάνει η Σοφία. Η Σοφία θα μπορεί να δημιουργεί προϊόντα σε real-time χρόνο, online, με ένα σχεδιαστή ο οποίος θα βρίσκεται, μπορεί να είναι και στη Ζιμπάμπουε. Με άμεση διάδραση με τον δημιουργό, φυσικά μέσα από μια επιλογή προϊόντων, έτσι, δεν θα σχεδιάζει ένα τέτοιο παπούτσι από την αρχή, θα έχει κάποια σχέδια, τα οποία θα τα κάνει customized. Άμεσα θα μπορεί να δημιουργεί την ιδέα της, να την προβάλλει σε 3D, να την περιστρέφει με καταπληκτική λεπτομέρεια και να προβάλλονται όλα στην οθόνη και να παίρνει feedback σε real time, πάλι λέω, από τον ίδιο το σχεδιαστή και λοιπόν να καταλήγουν σε ένα προϊόν. Μπορεί και όχι. Επίσης, σας είχα πει για την τεχνολογία iBeacon. Τα beacons, οι έρευνες λένε ότι θα ανοίξουν τον δρόμο. Είναι ασύρματες συσκευές που εκπέμπουν σήμα σε κοντινή απόσταση σε κινητό πελάτη. Άρα λοιπόν έχουμε το κινητό μας στο χέρι, έχουμε αυτές τις στήλες οι οποίες θα βγάζουν φωτεινά προϊόντα, θα φωτίζονται σε σχέση συγχρονίζοντας με τις κινήσεις του πελάτη. Άρα λοιπόν εγώ, πήγε η Σοφία έτσι, είχε βάλει στο watch list 10 φορέματα, μόλις θα πλησιάζει η Σοφία προς αυτή τη στήλη, η iBeacon τεχνολογία θα της φωτίζει μόνο τα φορέματα αυτά. Προϊόντα που θα έχουν εισάγει μέσα στο σύστημα να συνδυάζονται με το φόρεμα που έχει επιλέξει. Οπότε δεν θα φωτίζει το iBeacon για όλους το ίδιο, θα είναι εξατομικευμένα και αυτή η τεχνολογία. Άρα, οι δημιουργοί λένε ότι θα προσφέρει μια ιδιαίτερη εμπειρία, ταυτόχρονα θα εξοικονομείται και ενέργεια. Εντάξει. Πάμε πίσω στη Σοφία. Η Σοφία μετά από μερικές εβδομάδες λαμβάνει. Πάλι είναι on the go, λαμβάνει μια προσωπική ειδοποίηση, δεν έχει κάνει ακόμα αγορά, δεν έχει πληρωθεί. Λαμβάνει όμως μια προσωπική ειδοποίηση ότι ξέρεις τι, για το φόρεμα που έχεις επιλέξει, ήρθε στο κατάστημα και το δοκίμασες, θα σου δώσουμε ένα ειδικό discount. Ήδη το κάνουν πολλά φορά, ίσως το έχεις πάρα πολύ καιρό στο καραθάκι σου. Οπότε σε ενημερώνουν, ξέρεις, για να το πάρεις, σου δίνουμε 15% ή σου προσφέρουν δωρεάν μεταφορικά. Στο σπίτι της, δεν επιστρέφει στο κατάστημα, στο σπίτι της η Σοφία ολοκληρώνει την αγορά. Παίρνει την προσωπική μείωση στην τιμή και έχει και all inclusive next day delivery μέσα στην τιμή. Τώρα, οι περισσότεροι από εσάς πιστεύουν ότι τα εμπορεύματα που παραγγέλνουμε διαδικτυακά θα έρχονται με κούρια στην πόρτα μας. Λάθος. Θα δημιουργηθούν ντουλαπάκια παράδοσης κοντά στα σπίτια μας, τα οποία θα τα ανοίγουμε με ειδικό PIN που θα μας στέλνει η εταιρεία στο κινητό μας και θα ανοίγουν μόνο με αυτό το προσωπικό PIN. Άρα λοιπόν αυτό θα έρχεται την επόμενη μέρα και θα το παραλαμβάνει η Σοφία καθώς θα γυρίζει από τη δουλειά. Άρα δείτε μέσα σε 8 διαφορετικά βήματα πώς κάτι που η Σοφία ενημερώθηκε εντελώς τυχαία μέσα στο λεωφορείο κατέληξε να κάνει μια αγορά που πέρασε από το κατάστημα, από το σπίτι της και το παρέλαβε. Έφτασε μάλλον την ώρα που εκείνη ήταν στη δουλειά καθώς γυρνούσε σπίτι. Άρα ουσιαστικά δεν έχασε καθόλου χρόνο.
Τελειώνοντας την παρουσίασή μου, θα έλεγα πρέπει φυσικά όλοι να ξέρουμε πού πάμε, έτσι. Γιατί αν δεν ξέρουμε, ενδεχομένως θα μην φτάσουμε ποτέ. Πρέπει οπωσδήποτε όλοι να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Ή έχετε ένα brand και θέλετε να το εξελίξετε, ή σκέφτεστε να δημιουργήσετε κάτι. Σίγουρα παίρνει χρόνο. Okay. Πρέπει όμως να είμαστε αφοσιωμένοι, συνεπείς και να είμαστε εκεί. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να την πατήσουμε. Okay. Οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε κάνει ήδη. Έτσι την πατήσαμε, σηκωθήκαμε όπως είπαμε πολλές συνομιλητές μου, ξαναπροσπαθήσαμε. Κι αν κάποιοι από εσάς σκέφτεστε, μήπως είμαι πολύ μεγάλος ή μεγάλη για να ξεκινήσω κάτι, δείτε αυτό το διάγραμμα. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το να δημιουργήσω κάτι ή αυτό το γνωστό το στερεότυπο, σπούδασε υπάρχει το πτυχίο, φτιάξε κάτι, πρέπει να γίνει γύρω στα 25. Δείτε λίγο αυτά τα παραδείγματα όμως. Ο δημιουργός του WhatsApp στα 35. Ο δημιουργός της Wikipedia επίσης 35. Ο δημιουργός της Sinter, ο Robert Noyce, στα 41. Τι να πούμε, ο δημιουργός του McDonald's στα 52. Την Coca-Cola, την Εφήβρο Τζον Πέμετο στα 55, για να μην μιλήσω εγώ το παππούλι της KFC, που ξεκίνησε στα 65. Άρα, ποτέ δεν είναι αργά. Είναι μόνο η αρχή. Ευχαριστώ. Η Σοφία σίγουρα είναι στο λεωφορείο, μήπως το σκέφτημα πριν. Σας φάνηκα τόσο πολύ ξεπραγματικά. Με τα οικονομικά δεδομένα της εποχής μου φάνηκα, γιατί δεν ξέρω, δηλαδή όλο αυτό το customization τέλος πάντων, σε μια εποχή που πια δύσκολα ψωνίζεις στις ανεπτυγμένες χώρες, με κάνει να το βλέπω λίγο μακρινό, ναι. Δηλαδή, δεν έχει προσαρμοστεί η αναζήτηση της μελλοντικής, του μελλοντικού αγοραστή στο ότι έχει λιγότερα λεφτά αυτό. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, πρώτα τα παραδείγματα αφορούν την παγκόσμια αγορά. Δεύτερον, όλη η τεχνολογία η οποία έχει εφαρμοστεί στα καταστήματα νεανικής δεν έχει μπει από τον πελάτη, έχει μπει από το brand. Ο πελάτης ουσιαστικά εισπράττει τα αποτελέσματα και τα θετικά. Δεν καταναλώνει, δεν βάζει κάτι από την τσέπη του. Οι πολυεθνικές φυσικά είναι αυτές οι οποίες θα ξεκινήσουν. Ήδη υπάρχει Nike Store στο Λονδίνο που κάνει customized τα παπούτσια όχι μόνο στο σχέδιό τους, αλλά και στο πέρασμα. Σου δίνουν, φοράς ένα παπουτσάκι, τρέχεις το χρησιμοποιείς για μία ώρα γύρω από το κατάστημα, επιστρέφεις, το σκανάρουν, έχουν βρει ακριβώς το πέρασμα που πιέζει, που χρειάζεται άνεση και σου κατασκευάζουν ένα παπούτσι εξατομικευμένο για το πόδι σου. Αυτό φυσικά, επειδή είναι μια τεχνολογία ακόμα που είναι ακριβή, σαφέστατα στοχεύει καταναλωτές δηλαδή εξειδικευμένους performers, π.χ. αθλητές, που μπορούν να διαθέσουν ένα προϊόν, βήματα για ένα προϊόν τόσο εξειδικευμένο. Αλλά δεν νομίζω ότι οι online πωλήσεις έχουν πέσει. Όχι, κάθε άλλο. Ίσα-ίσα, οι online πωλήσεις αυξάνονται. Γιατί υποτίθεται ότι κερδίζεις από τις προσφορές όπως έκανε η Σοφία. Ναι. Θέλω να σημειώσω ότι είμαστε σε μια εποχή που επειδή η οικονομία της χώρας στην οποία ζούμε είναι κάπως δύσκολη και θεωρώ ότι αυτή η συνθήκη ενισχύει πάρα πολύ την ψυχολογία της μάζας όσον αφορά τον τρόπο αγοράς προϊόντων που ουσιαστικά τροπή προσφέρουν μεγάλες πολυεθνικές όπως είναι το H&M, το Zara όχι πλέον γιατί δεν είναι ενδιαφέροντη οικονομική αλυσίδα καταστημάτων. Αυτό το γεγονός αλλάζει νομίζω και την ψυχολογία του πελάτη. Δηλαδή πλέον τη χάνει να έχω κατάστημα με ρούχα στο κέντρο της πόλης. Και αυτό που παρατηρώ είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ ως συμπεριφορά στους πελάτες ότι θέλουν να βγουν μόνοι τους, να μην τους ενοχλήσεις καθόλου και οι περισσότεροι θεωρητικά ξέρουν τι θέλουν, ότι ψάχνουν κάτι συγκεκριμένο,
αλλά πολλοί δεν ψάχνουν για κάτι συγκεκριμένο. Έχοντας λοιπόν την ψυχολογία ότι μπορώ να δω ό,τι θέλω μόνος μου και να το δοκιμάσω χωρίς να με ενοχλήσει κανένας και χωρίς να ψάχνω ουσιαστική βοήθεια από αυτόν που είναι στο κατάστημα, νομίζω ότι όλο αυτό το concept ταιριάζει περισσότερο στην ψυχολογία του καταναλωτή, ο οποίος μπαίνει σε ένα κατάστημα πολυεθνικής εταιρείας. Γιατί δυστυχώς το τόσο προσωποποιημένο και εξατομικευμένο, νομίζω ότι δεν αποζητάται πια από τον κόσμο, από τους πελάτες. Δηλαδή είναι πολύ λίγες. Είναι κάτι που αλλάζει όμως. Πιθανόν. Γιατί μέσα από τη χρήση τόσο πολύ της τεχνολογίας, social media, όπως έδειξε και ο Τόλης το παράδειγμα με τις απομόνωση με τις εφημερίδες, τώρα έχει κατακαθιστεί τα κινητά, ο κόσμος κάποια στιγμή θα ζητήσει την επικοινωνία, έστω και με τον πολιτή. Αυτό είναι κάτι άλλο που επίσης θέλω να ρωτήσω, ότι όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο ρόλος του πολιτή, δεν θα πω περιορίζεται, θα πω ότι αλλάζει. Εγώ θα έλεγα ενισχύεται. Ενδεχομένως, αλλά όλη αυτή η διαδικασία του τι μου ταιριάζει, αν μου κάνει, αν δεν μου κάνει και όλη αυτή η αλυσίδα σκέψεων και ενεργειών, ουσιαστικά περιορίζεται, νομίζω ότι απομονώνεται ο πελάτης. Δηλαδή ότι μπαίνει στην διαδικασία μόνο να σκεφτώ τι μου ταιριάζει, αν μου κάνει, αν δεν μου κάνει, αν θα χρειαστώ ένα καλύτερο, τι άλλο θα μου αρέσει. Ενώ όλο αυτό είναι μέρος της διαδικασίας πώλησης. Ήταν μέχρι τώρα δηλαδή παραδοσιακά. Δηλαδή έχει τύχει πολλές φορές η κυρία να μου πει: Θέλω ένα φόρμα, αλλά δεν ξέρω ούτε τι μου ταιριάζει, ούτε τι μου πηγαίνει, ούτε τι θα πρέπει να είναι αυτό για να ταιριάζει σε αυτή την περίσταση. Με την έλευση αυτής της τεχνολογίας, αυτή όλη η διαδικασία θα έχει προηγηθεί θεωρητικά. Δηλαδή θα έχει γίνει από τον πελάτη μόνος του, ως μονάδα. Ναι. Να επαναλάβω ότι όλη αυτή η έρευνα στοχεύει από τους millennials. Οι millennials είναι άτομα που έχουν γεννηθεί από το 80 έως το 85 έως το 2000. Έτσι. Κάποιες έρευνες δεν είναι από 85. Εν πάση περιπτώσει, σε νεαρά άτομα. Δεν μπορούμε αυτή την κατηγορία των πελατών να τους βάλουμε στην ίδια μάζα με άνω των 40. Έχουν εντελώς διαφορετική προσέγγιση της αγοράς. Ισχύει. Παρ' όλα αυτά, γιατί την τελευταία στιγμή είναι πολύ σε αυκουράζει, νομίζω. Και πάλι από την εμπειρία μου θα μιλήσω. Το κοινό που επισητά την προσωπική άποψη και την ουσιαστική βοήθεια είναι άνω των 50. Οι μικρότερες ηλικίες ξέρουν πολύ καλύτερα τι θέλουν και ξέρουν να αναζητήσουν και αυτό που θέλουν και είναι και πιο απόλυτες στο τι τους πηγαίνει. Συμφωνώ με αυτό. Ναι, συμφωνώ. Όμως βλέπετε ότι οι τάσεις αλλάζουν. Και μπορεί να μην το βλέπουμε στο μικρό κόσμο της Θεσσαλονίκης μας, αλλά παγκοσμίως έχει αλλάξει και θα αλλάξει ακόμα περισσότερο. Μπορεί να μην χρειάζεται άμεσα την βοήθεια του σοφασίσταν, γιατί είδατε, μπορεί να το κάνει και μόνο σε ένα πίτσο αρμύρο. Μπορεί να το κάνει το σπίτι του, από το τάβλετ του, να δει τον εαυτό του εικονικά ντυμένο με οποιοδήποτε ρούχο. Άρα τι το θέλουμε το βοηθό. Μπορεί να το ανεβάσει στο Facebook και να δει πόσα like θα πάρει από τους φίλους του. Δηλαδή κοινωνικοποιείται η υποψήφια της αγοράς, όχι ακόμα η αγορά. Αλλά πιστεύω ότι ένα φυσικό πρόσωπο, όπως και η ανάγκη της φυσικής επαφής με το προϊόν, είναι απαραίτητο. Απλά θα αλλάξει, θα δημιουργηθεί. Τρεις παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Η πρώτη είναι αν η Σοφία πάει για ψώνιο μία φίλη της, με δύο φίλες της, μπαίνοντας στο κατάστημα, πώς θα το αντιληφθεί αυτό το αυτόματο κιόσκι, γιατί θα διαβάσει δεδομένα από τρία διαφορετικά άτομα. Τι θα πρωτοδείξει, τι θα πρωτοετοιμάσει με την αυτόματη διαδικασία. Το δεύτερο είναι ότι από την όλη διαδικασία νομίζω ότι λείπει η 3D εκτύπωση, η οποία θα μπορεί επί τόπου να τυπώνει το εξειδικευμένο προϊόν το οποίο θέλει η Σοφία. Δηλαδή, ακόμα και να μην υπάρχει το παπούτσι στο χρώμα και στο μέγεθος που θέλει, θα μπορεί να το τυπώνει. Και η τρίτη είναι ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να εφαρμοστεί σε κάποιο φυσικό κατάστημα. Και ο λόγος είναι η διαχείριση των αποθεμάτων. Δηλαδή,
όταν σε ένα μαγαζί θα μπουν σε μία μέρα 300-400 σοφίες και μετά θα λάβουν μήνυμα ότι δεν έχουν πληρώσει και ότι στο wishlist, στο αντίστοιχο καλάθι, έχουν αφήσει τα συγκεκριμένα ρούχα, αυτό σημαίνει ότι το κατάστημα θα πρέπει να έχει δεσμεύσει, που λέμε, να έχει αφήσει στην άκρη αυτά τα 300-400 τεμάχια για να περιμένει αν τις επόμενες 2 ώρες θα έρθει η σοφία τελικά να τα αγοράσει. Αυτό σε ένα φυσικό κατάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Γιατί δεν έχει τον αποκτήτητο δώρο. Να περιμένει να έχει stand-by τις εκλογές της Σοφίας, της Ελένης, της Μαρίας, συν το εμπόρευμα που πρέπει να έχει για να εξυπηρετεί την καθημερινή Σοφία, η οποία δεν θα έχει έτοιμο το προφίλ, το ηλεκτρονικό κτλ. Άρα θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι το καθενός στη διαχείριση, γιατί όταν μιλάμε για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, από πίσω υπάρχει μια τεράστια αποθήκη που μπορεί να στείλει μετά οπουδήποτε και να εκτελέσει όλε τι παραγγελίε. Ένα φυσικό κατάστημα δεν είναι έτοιμο στην ενότητα. Και το ερώτημα είναι και το πρώτο κομμάτι, που είναι ταυτόχρονα πολλέ σοφίε, όπω το δημιουργεί. Σαφέστατα, με το που μπαίνει, ας απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Μπαίνει σοφία με στο κατάστημα και μια φίλη στην Μαρία. Και οι δύο έχουν μπει στο ηλεκτρονικό και έχουν βάλει στο watch list κάποια τεμάχια. Φαντάζομαι ότι δεν θα μπαίνουν μέσα και η σώπαση δεν θα τρέχει να μαζέψει τα ρούχα από όλους τους υποψήφιους πελάτες, οι οποίοι μπορούν να μπουν μέσα μόνο να περιφθούν για να φύγουν, να μην πιάσουν τίποτα. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία του πελάτη ότι θέλω τη βοήθεια, αφήνοντας το κινητό προφανώς στο κιόσκο ή επικοινωνώντας με κάποιο τρόπο. Όχι αυτόματα πάντως. Ή να έχει δηλώσει από πριν ότι θα έχει σκεφτεί το κατάστημα και θα ήθελε να τα βρω εκεί. Το άλλο, όσον αφορά την αποθήκευση, η αποθήκευση, όσον αφορά την αποθήκευση. Για το κατάστημα Ζάρα, που όλοι ξέρουμε, έχει μελετηθεί ότι ο μέσος άνθρωπος επισκέπτεται το κατάστημα 17 φορές το χρόνο, τα Ζάρα καταστήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τις 17 φορές που μπήκε είχε το προϊόν που έψαχνε. Ο πελάτης Ζάρα ξέρει ότι αν δεν το πάρω σήμερα, αύριο δεν θα το βρω. Άρα, αν δεν το βρω, φταίω εγώ, δεν φταίω το κατάστημα. Γιατί έτσι μας έχουν περάσει τη φιλοσοφία. Οπότε το να μπει η Σοφία μέσα και να μην βρει το φόρμα που είχε στο watch list, δεν θα την απογοητεύσει και τόσο. Αν τη έχει στείλει το κατάστημα μήνυμα, έλα να το πάρει, σε περιμένει το κόσμο το φόρεμα. Ναι, εντάξει, φαντάζομαι. Ναι, κοιτάξτε λίγο. Ακόμα και στα μηνύματα που λαμβάνουν από ένα e-shop που δεν έχει φυσική μορφή, σου λέει ότι θα το έχω αυτό, δεν το έχει πάντα. Σου δίνει ένα διάστημα. Σου λέει, ξέρω, θα το έχω για 3 μέρες. Αυτό μπορεί να το κάνει σε ένα περιορισμό αριθμό εμπορευμάτων. Οπότε σίγουρα είναι θέμα διαχείριση. Okay. Βεβαίως. Πέρα από αυτό το project που
αντιλαμβάνομαι ότι ίσως για τους περισσότερους από εσάς. Μπορείτε λίγο να επαναλάβετε την ερώτηση. Η Χριστίνα έθεσε ένα λίγο έτσι γίνεται. Μέσα στην κοινωνία, αυτούς που είδωσε η τεχνολογία και η εφαρμογή της, τελικά οδηγεί τον άνθρωπο σε μια... Σε ένα mind control. Ναι, είναι αρκετά... Δεν μπορώ να το απαντήσω από το πιο σκόμενο. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς που δεν έχετε σχέση με την ερευνητική ή δεν έχετε πολύ κοντινή σχέση με την ερευνητική μπορεί να τρομάξετε από αυτά που είδατε. Ο στόχος δεν ήταν να σας τρομάξουν. Ο στόχος ήταν να σας δραστηριοποιήσουν και να σκεφτείτε ότι πολύ σύντομα, αν δούμε κάτι τέτοιο μπροστά μας, είναι θετικό. Δεν το παρουσιάζει για κάποια πράγματα. Είναι τα καλά της τεχνολογίας. Υποτίθεται ότι όλα αυτά δημιουργούνται για να βοηθήσουν και να ενισχύσουν τη σωστότερη επιλογή του, του πελάτη προς ένα προϊόν καλύτερο από αυτό που θα επέλεγε. Πιο γρήγορα, πιο οικονομικά, στον χρόνο όπως το ήθελε. Οι τάσεις, να ξέρετε, ότι δεν δημιουργούνται από τα brands. Οι πελάτες τις δημιουργούν τις τάσεις. Τα brands απλά έχουν τον πελάτη στο επικεντρώνουν και τον μελετούν, τον βγάζουν στο ροτήρι, προκειμένου να καταλάβουν τελικά στα επόμενα χρόνια τι θέλει. Έχω ένα μισό. Το οποίο ας πούμε ότι τελευταία έχει χρησιμοποιήσει μια όχι τέτοια τεχνολογία, αλλά κάτι υποδέστερο, το οποίο πρέπει να μας άφησε τις πωλήσεις μας κατακόρυφα. Ο φόβος είναι τεράστιος. Όταν το ξεκινήσαμε να το βαμβηθεί, με έχω την γνώμη είναι μαμάδες. Και σας πληροφορώ ότι είναι το πιο ανεκπαίδευτο και το πιο δύσκολο κοινό που υπάρχει. Η γυναίκα ήταν ολόκληρη τη μαμά. Φοβάται τα πάντα. Λοιπόν, απλά πολύ γρήγορα εγκαταστήσαμε ένα τσάτ, όχι το κλασικό τσάτ που ξέρουμε όλοι. Εγκαταστήσαμε ένα τσάτ το οποίο εντοπίζει την IP σου. Εγώ βλέπω real time όλες τις σελίδες που κοιτάς. Ξέρω μέσα πώς σου βγαίνει το σεφ, ο καθένας τι βλέπει, πόση ώρα κάθεται μέσα, τι κοιτάει εκείνη την ώρα. Είναι προγραμματισμένο το τσάτ σε κάθε σελίδα που πολυσυεργείς να πετάγεται για να σε βοηθήσει. Δηλαδή, πέρασε γρήγορα τις πρώτες 10 σελίδες και έκανε στην 11η που είναι ένα χαλί παιχνιδιού και έχει κάτι εκεί πάνω από 25-40 δευτερόλεπτα που σημαίνει ότι κάτι είδες εκεί και σ' άρεσε και δεν περνάς. Και εκείνη τη στιγμή πετάγεται και σου λέει: θέλεις να σε βοηθήσω σε κάτι. Αυτό ένα το κρατούμενο ότι εμάς δεν άρεσε τις πωλήσεις μας πάνω από 150%. Ρεαλιστικό μου. Ενώ φοβόμασταν ότι θα φοβηθούν, γιατί εγώ καταρχήν βλέπω τι γράφουν πριν το ποστάρουν. Δηλαδή ξεκινάει να γράφει η μαμά αυτά που γράφει. Εγώ ήδη ξέρω, έχω έτοιμη την απάντησή μου και μου έχει γράψει ένα κατεβατό και σε δευτερόλεπτα παίρνει από μένα ένα κατεβατό απάντηση. Το είναι νόμιμο. Είναι απόλυτα νόμιμο, δεν είναι κάτι παράνομο. Η αρχή σου που δεν είναι. Νομίζω ότι όλα τα e-shop το κάνουν. Ή εν δυνάμει μπορούν να το κάνουν στο μέλλον. Δηλαδή, αν εμεί δεν το βλέπουμε, είσαι ελάχιστα το μήνα και μα έχει αυξήσει τι πωλήσει μα στο κόλπο. Και επίση, το ζητάνε. Δηλαδή, με το που θα πω, γιατί βγαίνω εγώ με το φωτογραφείο μου και μπορώ να σε βοηθήσω, δεν είμαι ένα bot. Υπάρχουν και πάλι που με ρωτάνε, είσαι bot. Γιατί θέλουν να ανοίξουν μια συζήτηση εκείνη την ώρα. Αυτό δεν θα είναι περισσότερο, θα χρησιμοποιούν. Ενώ μπορεί να βλέπουν το κείμενο κάποιο γράφει, σου λέει. Τι διαστάσεις έχει και πώς μπορώ να το κάνω και θέλουν την επικοινωνία. 9 στους 10 αγοράζουν και αυτό το πράγμα σαν εργαλείο το έχουν χρησιμοποιήσει και στο καλάθι αγορών και την ώρα που δημιουργεί το λογαριασμό χρήστη του. Δηλαδή, όταν είναι στο καλάθι, έχει σχεδόν φτάσει στο τέλος της διαδικασίας και είναι να πατήσει ολοκλήρωση και έχουν περάσει πάνω από 1,5-2-3 λεπτά. Έχει πρόβλημα με την παρατηρία σου, μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι. Ναι, ο κωδικός μου δεν είναι σωστός. Τι πρέπει να κάνω. Υπό άλλες συνθήκες, αυτού που ο κωδικός δεν ήταν σωστός, θα πατούσε ένα παν και θα έπαιρνε. Mm-hmm. Και εγώ εκείνη τη στιγμή μπορεί να είχαμε 100, 200, 10, 20, 500 ευρώ παραγγελία. Οπότε δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε τεχνολογία, γιατί δεν είναι αυτό που είδαμε προφανώς, αλλά είναι μια μορφή αντίστοιχη που μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Εγώ θα έλεγα keep an open mind, μόνο αυτό. Μετά που παρουσίασε εμένα ο δικός μου άνθρωπος που ασχολείται με αυτά, του λέω προχώρα πάντο. Και ό,τι γίνεται, παιδί μου, και αν δεν δουλέψω, κλείνουμε. Τελείωσε. Και κάποιος δούλεψε. Και τώρα θα πάω
πει είναι ακόμα πιο upgrade, δηλαδή στο επόμενο στάδιο να μιλώσουμε για να το κορίσουμε. Και να μην σχολιάσουμε, έτσι. Έχω 17 ερωτήσεις. Η κυρία Σαμαρά είναι που πετάξει κάπου. Εδώ είμαστε άνθρωποι, όχι κολυνέοι, που θέλουμε να τολμήσουμε. Κατάλαβα ότι θέλετε να επενδύσουμε και στον brand. Πόσα για να χτυπήσουμε την Apple. Αυτό το μήνυμα λίγο διευκρινίσε. Η Apple. Όχι, δεν θα κάνω. Δεν φτάνει το capital control με όλους μας εδώ μέσα να τη φτάσουμε. Καταρχήν η παρουσίαση δεν ήταν, όταν επικεντρώθηκε στη μελέτη των top 100 και top 10, ήταν για να έχετε μια εικόνα τι γίνεται παγκοσμίω. Γιατί περισσότεροι από εμάς κρατούμε τον κλάδο μας πρώτον και δεύτερον την Ελλαδίτσα μας. Γιατί νομίζουμε ότι μέχρι εκεί σταματούμε η υπόψη του πελατή μας, στα σύνορα. Το ηλεκτρονικό δεν έχει σύνορα, το έλεγχαν και οι συνομιλητές. Οπότε να ξέρουμε τι γίνεται παγκοσμίω, να ξέρουμε τι νούμερα τρέχουν παγκοσμίω, για να δούμε ότι αυτοί κάποτε ήταν σε ένα γκαράζ περισσότεροι. Και δεν φτάσαμε. Όλοι μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Μεταξύ τους η διαμάχη είναι τεράστια. Αυτό έπαιρνε. Σήμερα το παράδειγμα της Nike και την Adidas που εκεί που δεν το περίμενα ήρθε ένας δεύτερος παίκτης. Που ήταν πολύ χαμηλότερα και μπήκε ανάμεσά τους. Σίγουρα η Nike για τα επόμενα χρόνια καθόλου δεν κινδυνεύει, αλλά σίγουρα δεν ζητάω όπως όταν γίνεται Nike. Ούτε Apple. Αλλά όλα είναι πιθανά. Βέβαια, εδώ. Θα είναι η θέση του διάλειμμα. Ευχαριστώ.